Να, διάρθρωση χρέους επαναλαμβάνει ο Υφυπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής. Ενώ σε δημοσκόπηση του Reuters, μόνο το 15% των οικονομολόγων που συμμετείχαν δίνουν πιθανότητα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Έχω τονίσει επανειλημμένως, τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός, ότι η ελληνική κυβέρνηση ουδέποτε συμμετείχε ούτε και συμμετέχει σε συζητήσεις που αφορούν την φερόμενη αναδιάρθρωση του χρέους του ελληνικού δημοσίου. Θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η μόνη συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφορά το θέμα της επιμήκυνσης των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ.